επιβεβαιώνεται μάλλον σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα τα αδιέξοδα που δημιουργεί μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή όλο το προηγούμενο διάστημα που αφορούσε και κυβερνήσεις που θεσμοθέτησαν τη δυνατότητα να υπάρχει προσχολική σε κοντέινερ και δημοτικές αρχές που το υλοποίησαν. Εμείς θα καταψηφίσουμε, όχι προφανώς γιατί δεν θέλουμε να λειτουργήσουν τα τμήματα, αλλά γιατί πρέπει να καταδείξουμε και με την ψήφο μας και με τη στάση μας το μη παρέκει. Γιατί μιλάμε γι' αυτό και δεν είναι μόνο τα εκατοντάδες παιδιά των νηπιαγωγείων που θα πηγαίνουν δεξιά και αριστερά για να βρίσκουν αίθουσες, είναι και τα χιλιάδες παιδιά των δημοτικών, τα οποία είναι. Και εδώ προκύπτουν και μερικά πολύ έτσι κραυγαλαία παραδείγματα. Όπως για παράδειγμα το ότι λέμε, αποφασίζουμε σήμερα, ότι 6 τμήματα παιδιών ειδικού νηπιαγωγείου θα πάνε στα κοντέινερ. Αυτό αποφασίζουμε σήμερα. Για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Στο 154 και το 158 που είναι κοντέινερ. Επίσης λέμε στην εισήγηση που μας έχετε φέρει, έχουμε 1-2 δημοτικά τα οποία λειτουργούν το 2024 με διπλοβάρδια στην Κυψέλη. Και σε αυτά θα πάμε να τους πάρουμε και άλλη μια αίθουσα. Αυτό είναι η εισήγηση που έχουμε φέρει τώρα. Για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε. Τι θέλουμε λοιπόν να πούμε, επειδή από αυτά που ακούσαμε και στην προηγούμενη συζήτηση είναι καθαρό ότι είναι απαράδεκτο το ότι δεν έχει ήδη δημοτική αρχή σχέδιο, και από αυτά που ακούσαμε ότι θα γίνει μια συνάντηση με τη ΚΔΙΠ και το Διευθύνοντα Σύμβουλο για να δούμε την παράταση ή τις προδιαγραφές για να μισθώσουμε, είναι ένα πράγμα το οποίο σημαίνει με μαθηματική βεβαιότητα ότι πάμε σε παράταση. Δεν θα βρείτε, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να βρείτε με τις προδιαγραφές. Θα πάμε σε παράταση άλλα 2 χρόνια. Αυτό που θα έπρεπε να συζητάτε με την ΚΔΙΠ και θα το έπρεπε να το έχετε ήδη συζητήσει, είναι πού θα χτίσουμε. Και εδώ υπάρχουν όριμες περιπτώσεις. Να πω ένα παράδειγμα, έτσι, από τα νηπιαγωγεία που αναφέρονται. Το 130 νηπιαγωγείο ήταν να γίνει, από το 12 είχε ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, μελέτες. Είναι το βιοκλιματικό νηπιαγωγείο του Κολωνού. Μελέτες έχουν γίνει, είχε μπει στο ΕΣΠΑ. Έχει γίνει ολόκληρη ιστορία. Δεν έχει απαντήσει κανένας τα προηγούμενα χρόνια τι έγινε αυτή η ιστορία και γιατί δεν έγινε αυτό το νηπιαγωγείο. Τώρα λέμε ότι θα πάρει μια αίθουσα για να πάει στο διπλανό δημοτικό, στο 60. Λέω ένα παράδειγμα. Σε κάθε περιοχή, επειδή αυτό το πράγμα αφορά όλη την Αθήνα, όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, σε κάθε περιοχή υπάρχουν χώροι, τους έχουμε αναδείξει, δεν θα τους φέρουμε σήμερα ξανά στην κουβέντα, που είναι χαρακτηρισμένοι για χώροι σχολείων. Που είναι απαλωτριωμένοι κάποιοι από αυτούς, που είναι προς απαλωτρίωση κάποιοι άλλοι. Και αντί να συζητάμε αυτό με την ΚΔΙΠ, θα συζητάμε την παράταση πάλι. Και τη μίσθωση είναι ένα πράγμα το οποίο είναι αδιέξοδο. Λοιπόν, με αυτή την έννοια καταψηφίζουμε. Προφανώς πρέπει να πάνε τα παιδιά να παλωθεί η τρύπα, αλλά μιλάμε γι' αυτό, για προσωρινές λύσεις. Και η ίδια κριτική που κάναμε στη διοίκηση Μπακογιάννη, που μας εμφάνιζε και τότε ως προσωρινή λύση, χωρίς να μας δώσει ούτε ένα σχέδιο, ούτε ένα. 3 χρόνια που το συζητάγαμε για το να φτιαχτούν καινούργια σχολεία. Στην ίδια λογική κινήσετε και εσείς μέχρι τώρα. Και περιμένουμε να δούμε όταν θα μας εμφανίσετε αυτό το περιβόητο σχέδιο. Μην είναι σαν και αυτό το σχέδιο φάντασμα που είχε εμφανίσει η διοίκηση Μπακογιάννη κάποια στιγμή. Το οποίο έχει εξαφανιστεί από τότε.